Έτσι. Καλησπέρα σας. Έτσι. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ζωγάρι τον προπονητή. Ναι, σας ακούμε. Α, καλό μεσημέρι. Τον προπονητή Κώστα Κεστέργιο που συνέδεσε το όνομά του με τις πρώτες και μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Εκεί που ξεκίνησαν όλα να συμβαίνουν και να γράφει ιστορία η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Και με τις επόμενες επιτυχίες θα αρχιθώ εγώ. Έβαια. Το ερώτημα είναι αν επέστρεψε, γιατί γι' αυτό επέστρεψε πιστεύω, για να ξαναζήσει όσα έζησε τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά. Αυτό είναι ο στόχος. Εδώ τώρα κάποιος θα έλεγε, όχι παιδιά, γύρισα για να χάρουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ναι, και πάμε να κάθε μάτς και χωριστά. Η διπλωματία που χρησιμοποιούμε όλοι οι προπονητές. Όχι, φυσικά. Ο στόχος και η φιλοδοξία όλων μας είναι να βρεθούμε στην κορυφή και γι' αυτό προσπαθούμε. Πάμε και με τη συμφωνία μου με την ομάδα του ΠΑΟΚ και φέτος, εκεί αποσκοπεί. Θέλουμε να είμαστε στην κορυφή, να ξαναζήσουμε τις υπέρκες που μας το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι εύκολος δρόμος, coach, για την κορυφή, γι' αυτό νομίζω αρχίσατε να απαντήσετε και δεν είπατε κατευθείαν ναι, γύρισα για τους τίτλους. Φυσικά δεν είναι εύκολο. Όλοι αποσκοπούν εκεί οι μεγάλες λεγόμενες ομάδες. Όλοι θέλουν να είναι εκεί. Όλοι προσπαθούν με τον ίδιο τρόπο, με το παρόμοιο τρόπο μάλλον, να κάνουν καλές μεταγραφές και να στήσουν μια πολύ δυνατή ομάδα. Φυσικά δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό μας τρέφει μας αυτή η φιλοδοξία και η μεγάλη στόση. Εντάξει, άλλες φορές το καταφέρνουμε, άλλες φορές όχι. Αυτό είναι το αθλητισμός. Η φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που στήθηκε για να κάνει πρωταθλητισμό. Οπωσδήποτε, ναι, είναι μια ομάδα. Αποτελείται μάλλον από πολλούς καλούς παίκτες που θέλουμε να την κάνουμε ομάδα. Προσπαθούμε και με αυτό το σκοπό να γίνει μια πολύ δυνατή μηχανή ώστε να μπορέσει να είναι πρωταγωνιστές μέχρι το τέλος. Σίγουρα σε ένα πρωτάθλημα που είναι μακρύ και έχει και κάποιους τραυματισμούς ή άλλα προβλήματα που εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο έτσι ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι, να μην είμαστε πολύ ευάλωτοι σε αυτό. Μιας που είπατε coach για το πρωτάθλημα, το σύστημα το φετινό πώς το κρίνετε? Δηλαδή το να μεταφέρουν οι ομάδες το 50% των βαθμών, δεν ξέρω, δεν το έχω πολύ καταλάβει, δεν ξέρω εσείς το έχετε κατανοήσει. Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, θα θεωρώ. Ναι, δυστυχώς είναι ένα θεωρώ, εγώ το έχω φτάσει πολλές ερωτήσεις. Είναι ένα γιατί παντού βλέπουμε όλα τα πρώτα βήματα τα περισσότερα αθλήματα. Με κορυφό γίνεται μια κορύφα της επιτέλους, δηλαδή με play-offs, να παίζουν οι κορυφαίες ομάδες αρκετές φορές μεταξύ τους, γιατί είναι στα ημιτελικά ή στα τελικά. Φέτος δεν ξέρω γιατί, πήραμε μια απόφαση να παιχτεί όπως παίζονταν παλιά περίπου το ποδόσφαιρο μέσα έξω το χρήμα και βλέπουμε στο τέλος πόσο βαθμούς έχουμε μαζευτεί όλοι. Θεωρώ ότι δεν είναι το καλύτερο σύστημα και νομίζω ότι καμία χώρα δεν το χρησιμοποιεί αυτό.
αλλά έτσι είναι το σύστημα, έτσι έχει ψηφιστεί. Πρέπει να αρμονιστούμε. Πώς αρμονιστείτε, ναι. Υπάρχει, coach, την Κυριακή πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Παλατάκι, με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι του Link Up στο Ρέντι. Αυτή η νίκη εις βάρος του Ολυμπιακού την περασμένη εβδομάδα σημαίνει μισή πρόκριση, είναι ένα καλό βήμα, δεν σημαίνει τίποτα? Τι παιχνίδι να περιμένουμε και τι παιχνίδι περιμένετε την Κυριακή? Θα είναι, όπως είπαμε, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Τώρα, τι σημαίνει? Σημαίνει, δεν σημαίνει τίποτα βαθμολογικά. Σημαίνει, για μας ήταν σημαντικό για την δική μας ψυχολογία, αν θέλετε, τίποτε, την αυτοπεποίθηση. Μας έδωσε ένα επιπλέον όθηση, έτσι ξέρουμε αυτό που κάνουμε, βγαίνουμε στα παιχνίδια. Το έχουν ανάγκη όλοι σε εμάς αυτό, να πλήσουν αυτά που κάνει στην Ελλάδα, δηλαδή να έχουν ένα αντίκτυπο στα παιχνίδια. Όπως είπα, βαθμολογικά δεν ήταν μια στιγμή, αν δεν κερδίσουμε και την Κυριακή. Είναι, σαν να λέμε, ένα ποδόσφαιρο και ρίχνει το μήχρονο, αλλά ξέρουμε όλοι ότι όταν στηρίξει το 90, γιατί τότε να πω για τον κόσμο, Κώστα και Κώστα, ότι ο ΠΑΟΚ προκρίνεται απευθείας στον επόμενο γύρο του League Cup με 3-0 σετ ή 3-1. Αν δεν θέλει να μπλέξει σε χρυσό σετ και οτιδήποτε άλλο. Και με 3-2. Πρέπει να βοηθήσει την ομάδα. Και με 3-2, Ιστέριο. Ναι. Με νίκη. Ναι. Χρειάζεται η ομάδα, coach, στον κόσμο. Νομίζω ότι και τα παιδιά το έχουν τονίσει τις τελευταίες 5 μέρες και εσείς το περιμένετε. Είναι μια δύναμη μεγάλη ο κόσμος στο Παλατάκι, σε μεγάλα παιχνίδια. Αυτό που κάνουμε στο Μολυσμό δεν το κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας. Όταν έρχεται ο κόσμος να μας δει, νιώθουμε ότι μας στηρίζει, ότι πάντα βγαίνει το κάτι παραπάνω από τους αθλητές, δίνει μια όθηση σίγουρα. Κύριε Καλμαζίδη, μήπως μπορείτε να είστε κάπου με καλύτερο σήμα? Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε? Δεν έχουμε καλή επικοινωνία, δυστυχώς. Αυτά τα κινητά. Τώρα δεν ξέρω. Λίγο καλύτερα. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Κύριε Καλμαζίδη, σε σχέση με την εικόνα που είδαμε στην πρεμιέρα με το Φίνικα και την ήττα της ομάδας, θεωρώ εγώ, με τα λίγα που ξέρω από το βόλεϊ, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι η ομάδα παρουσιάζεται 5% βελτιωμένη σε κάθε μάτς, παιχνίδι με παιχνίδι. Το είδαμε και στη Δανία και με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι. Είχε να κάνει εκείνη η εικόνα που η αλήθεια είναι ότι απογοήτευσε αρκετό κόσμο στην πρεμιέρα? Ξέρετε, ο κόσμος απογοητεύεται εύκολα, ενθουσιάζεται εύκολα. Είχε να κάνει με την απουσία του Πετρέα και του Κουμεντάκη, ή απλά ήταν ξεκίνημα και η ομάδα ψαχνότανε? Δεν μπορώ να πω ακριβώς. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αντίκτυπο. Απλώς πιστεύω ότι όλα αυτά μαζί μπορούν να έχουν μικρό ή μεγάλο αντίκτυπο. Σίγουρα όλες οι ομάδες, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα στην πρεμιέρα, δεν είναι απολύτως έτοιμες. Ούτε εμείς, ούτε η Σύρος, ούτε... γι' αυτό δεν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί, οι αυτοματοποιημένοι, που να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πώς θα λειτουργήσουμε η ομάδα ή τις σχέσεις μεταξύ μας. Αυτό είναι κάτι που χτίζεται μέσα από προπόνηση φυσικά, αλλά οπωσδήποτε περισσότερο μέσα από τα παιχνίδια, στις δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό δεν θέλω να απογοητευόμαστε πολύ εύκολα, αλλά και να μην ενθουσιαζόμαστε με μια νίκη που κάναμε τώρα την προηγούμενη Κυριακή. Εμείς προσπαθούμε να δούμε πολύ πιο αντικειμενικά
αυτά που κάνουμε, τα λάθη μας και να βελτιωνόμαστε εκεί. Τώρα μπορεί κάποια στιγμή να είναι μια μπάλα έξω ή μέσα και να καθορίσει ένα θέτη, ένα παιχνίδι. Όπως είδατε και εσείς το παιχνίδι στο Ρέντι κάτω, το πρώτο σετ μας φύγαμε πολύ πολύ άσχημα. Επί για εμάς, γιατί πίεσαν πάρα πολύ τους σερβις, ρισκάραμε και τους νίκη και δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε. Αλλά αν δεν έχουμε υπομονή και επιμονή σε αυτό που κάνουμε, τότε λειτουργούμε σπασμωτικά. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε πιο προσγειωμένοι για να βλέπουμε πιο κάθαρα τα πράγματα. Μάλιστα. Θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι της Κυριακής? Έχουν ήδη προγράμματα να καταθέσουν κάτι καινούριο, θεωρείτε? Αυτό ρωτώ. Καινούριο δεν νομίζω. Από πολλές αλλαγές στη τακτική. Και οι δύο ομάδες έχουν γεμάτο ρόστερ. Σίγουρα μπορεί να πει κάποιος άλλος παίχτης να προσθέσει κάποιες μικροαλλαγές, θα έλεγα. Αλλά η βασική τακτική πιστεύω θα είναι λίγο πολύ το ίδιο. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε με σταθερότητα. Και αυτό έδειξε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και στο πρώτο σετ που σας λέω, που μας κερδίσαν πολύ αυτό, όταν παίχτηκε η μπάλα, δηλαδή, όταν μπορέσαμε να βγάλουμε λίγο κωδική, είμαστε καλά. Και αυτό και το είπα και στα παιδιά μου, όταν μόλις τελείωσε το σετ, λέω, δεν φοβάμαι τόσο πολύ το αν παίχτηκε η μπάλα, αλλά πρέπει να σταματήσουμε λίγο τα δυνατά του σέρβις. Και όπως και έγινε, όταν παίχτηκε η μπάλα, πιστεύω πως ήμασταν ανταγωνιστικοί και πολύ καλοί. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πρόκριση στον ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 6. Θυμίζουμε σε όλους το παιχνίδι στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και να ρωτήσω, κύριε Καλμαζίδη, ο προγραμματισμός σας σε σχέση με τη γνώση που έχετε για τους αντιπάλους στην Ευρώπη, είναι ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι πού, να πετύχει τι σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Είναι δύσκολο να καθορίσεις από πριν ποιος θα είναι ο στόχος, αν θα είμαστε ευχαριστημένοι αν περάσουμε στους 8, στους 6. Γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα η διεξαγωγή, το κύπελλο Ευρώπης που παίζουμε. Είναι knockout παιχνίδια, δηλαδή μέσα έξω. Και άλλες φορές μπορείς να κληρωθείς με μια ομάδα, ας πούμε, από Ιταλία, που θεωρητικά αυτές οι ομάδες όλες είναι πάρα πολύ δυνατές, είναι από Ρωσία, Πολωνία. Αν είσαι και λίγο τυχερός στην κλήρωση, μπορεί να προχωρήσεις παραπάνω. Αλλά από πριν δεν μπορείς να θέσεις στόχους τέτοιους. Εγώ έχω κάνει ένα μικρό πλάνο. Εάν και εφόσον πάνε όλα καλά και προχωρηθούμε την Τετάρτη, υπάρχει η πιθανότητα να παίξουν μια κροάτικη ομάδα. Τέλος πάντων, έχω στο μυαλό μου, ξέρω περίπου πώς θα, αν και πώς προχωρήσουμε, αλλά πόσο μακριά δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα αυτό. Άρα, παιχνίδι με παιχνίδι, τι βλέπετε την Ευρώπη? Έτσι, οπωσδήποτε, ειδικά σε αυτές τις διοργανώσεις, όπως σας είπα, δεν είναι όμιλος, είναι νοκάουτ παιχνίδια και θα εξαρτηθούμε, δηλαδή, πρέπει να τα παίξουμε από τα άλλα ζευγάρια και κάπως έτσι πάει. Βήμα-βήμα πρέπει να το δούμε αυτό. Μια ερώτηση από μένα ακόμα τελευταία. Ναι. Να βοηθήσουμε λίγο τους ποδοσφαιρικούς και τους μπασκετικούς, κύριε Καλμαζίδη. Ένας προπονητής του Βόλεϊ, γιατί χρειάζεται πλέον τάμπλετ στα χέρια την ώρα του αγώνα? Η τεχνολογία. Είναι το VAR. Είναι το VAR. Ας το πω έτσι. Εμείς με τον στατιστικολόγο έχουμε online σύνδεση και τα στατιστικά όλα, δηλαδή σε κάθε περιστροφή τι κάνει ο αντίπαλος. Και έχουμε και εικόνα, δηλαδή με time delay, με καθυστέρηση, χρόνο, ναι.
ναι, έχουμε 8 με 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση και βλέπουμε τη φάση που μόλις έχει πεθεί, τη βλέπουμε εκεί πέρα. Πιο πολύ για τακτικούς λόγους, ναι, βέβαια. Δηλαδή τι κάνει ο αντίπαλος όταν εμείς παραθέτουμε αυτή την επιθετική περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνει ο αντίπαλος και εκεί το βλέπω εγώ και μπορώ να δώσω και το feedback τους, το τους αθλητές άμεσα. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία, ε. Βλέπετε, ναι, βλέπετε και τη φάση. Και το βόλι θα συμπληρώσω εγώ. Έχει γίνει πραγματικά επιστήμη. Ναι. Έτσι είναι, coach. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Όλα τα θύματα έχουν προχωράν πολύ. Υπάρχει πληροφόρηση, υπάρχει τεχνολογία να βλέπουμε. Όπως είπα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πολύ ωραίο. Και εγώ βλέπω τη φάση 5 με 8 δευτερόλεπτα μετά από αφού έχει γίνει. Και το βλέπω φυσικά live, αλλά παίρνει μια δεύτερη ματιά, μια επιβεβαίωση με αυτό που έχει δει. Και μπορεί να το καταφέρει στι παίχτε. Δηλαδή. Μετά μπορεί να δει που χτυπάει ο αντίπαλο, ποια είναι η προτίμησή του. Ναι. Αν τον αρέσει να χτυπάει ευθεία, διαγώνια, ναι. Έτσι, επικοινωνόμαστε πολύ σε αυτό. Βοηθάνε όλα. Αλλά τα έχουν όλοι οι θυμάδες. Ναι, εντάξει, εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, κύριε Καλμαζίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.